Μετά από 4 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η Δημοτική Αρχή έφερε χθες το βράδυ για πρώτη φορά εισήγηση και οικονομοτεχνική μελέτη με φόντο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ στα 5 εκατομμύρια ευρώ με τις 3 παρατάξεις της αντιπολίτευσης, τις παρατάξεις του Γιάννη Κουράκη, του Ηλία Λιγερού και του Πέτρου Ινιωτάκη να αντιτείνουν πρόταση για 3,5 και όχι 5 εκατομμύρια. Εμείς λέμε ναι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά κάτω από προϋποθέσεις για να απαντηθούν τα ερωτήματα πάρα πολύ σωστά, ορθά, που έχουν θέσει πάρα πολλές παρατάξεις. Δεν είναι τόσο τραγικό πια. Και τα προβλήματα, τα λειτουργικά που παρουσιάζονται μπορούν να λυθούν και ταυτόχρονα μπορεί να μπει και να λυθεί το θέμα της συνέχειας της λειτουργίας με ομαλό τρόπο. Να το δούμε, κύριε Πρόεδρε, και την επόμενη συνεδρίαση να έρθουμε με ολοκληρωμένη την πρόταση, γιατί η όποια διαφορετική απόφαση για αλλαγή του ποσού, που είναι αναγκαίο, πέρα από τα υπόλοιπα, μας προσθέτει οικονομικά φορτία που δεν θα αντέξει η εταιρεία να τα σηκώσει. Αν και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχει επιχειρηθεί να συνδεθεί το θέμα της μισοδοσίας των υπαλλήλων της ΔΕΠΑΝΑΛ με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χθες το αφήγημα άλλαξε με την επισήμανση ότι οι δαπάνες αφορούν στον εξοπλισμό καλλιτεχνικής φύσεως και επενδύσεις και όχι, όπως είπε η πρόεδρος ΔΕΠΑΝΑΛ, στην πληρωμή του εργολάβου για τη δεύτερη φάση που έχει διακόψει τις εργασίες, παρά το γεγονός ότι ο τεχνικός διευθυντής της επιχείρησης την ίδια ώρα έθετε εκ νέου το θέμα των λειτουργικών δαπανών και την επίσχεση εργασιών από τον εργολάβο. Εμείς θα. Να το πω έτσι, θα ακούσουμε και θα προσαρμοστούμε σε ό,τι αποφασίσετε. Το θέμα όμως είναι ότι και αυτές οι εργασίες είναι απαραίτητες. Κάποια στιγμή θα τις βρούμε μπροστά μας. Από τη συζήτηση δεν έλειψαν οι διαξηφισμοί για την απένταξη της πρώτης φάσης του πολιτιστικού κέντρου και την κατάσχεση του ΦΠΑ από την εφορία. Με το Γιάννη Κουράκη να είναι αιχμηρός για τις διοικητικές ικανότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΔΕΠΑΝΑΛ Μύρωνα Μιχαηλίδη και το Δημοτικό Σύμβουλο Γρηγόρη Μακαρόνα, που συμμετέχει στο ΔΣ της ΔΕΠΑΝΑΛ, να περιγράφει, όπως είπε, το παρασκήνιο των προσλήψεων στη δημοτική επιχείρηση με απευθείας αναθέσεις αλλά και μισθό 3.000 και 4.000 ευρώ προς τον καλλιτεχνικό διευθυντή και τον αναπληρωτή του. Ό,τι αφορούν τον πολιτισμό μέσα στο πολιτιστικό, υπεύθυνος είναι ο κ. Μιχαηλίδης. Βεβαίως, ποιος απαγόρευσε. Ποιος απαγόρευσε να αξιολογούνται. Μου επιτρέπετε, αν είναι αλήθεια αυτά που ακούμε, ότι στη μία, στο Λάκα τους, δεν ξέρω τι, έχουν πουληθεί 6, 12 εισιτήρια, 30, ή σε αυτή που ακυρώθηκε τώρα, είχαν πουληθεί μόνο 30 εισιτήρια, αυτά πρέπει να αξιολογούνται. Σημαίνει ότι οι προτάσεις δεν είναι ορθές. Ο κύριος Μιχαηλίδης έχει προσληφθεί με σύμβαση έργου 4 μηνών και ο μισθός του είναι 4.000 το μήνα, για να τα γνωρίζετε. Επίσης, ο αναπληρωτής έχει προσληφθεί μέσω εταιρείας με μισθό 3.170 το μήνα. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν λέω πάλι όνομα, έχει οριστεί με απόφαση της Προέδρου, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, υπεύθυνος προσωπικού της ΔΕΠΑΝΑΛ. Υπεύθυνος προσωπικού της ΔΕΠΑΝΑΛ. Με θίγουνε αυτά που ακούγονται. Όλα, η λειτουργία, το πώς γίνεται, πώς γίνεται οι προσλήψεις, πώς γίνεται το ένα και το άλλο. Εμένα με θίγουνε αυτά που ακούω. Και ακούγονται πρώτη φορά. Το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία αποφάσισε και την κατάργηση της δομής για νήπια με αμαία, με την προϋπόθεση ότι στα κλασικά νηπιαγωγεία που θα φιλοξενούνται τα παιδιά με αναπηρία, θα δοθεί ειδική μέρημνα για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και ενίσχυση των υποδομών. Είναι λυπηρό το ότι υπήρχε σε αυτή την πόλη ένα κέντρο ολοκληρωμένης φροντίδας, το οποίο έκλεισε. Με όλο το σεβασμό στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, το θέμα αυτό, αν μπορείτε, να το αναβάλλετε και να έρθετε σε διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία για το θέμα της ειδικής πολιτικής επάνω στους βρεφονηπιακούς και νηπιακούς σταθμούς. Πάντως, η Δημοτική Αρχή, παρά την έκκληση μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων αλλά και γονέων παιδιών με αναπηρία να μεταθέσει χρονικά την απόφαση, επέμεινε στην ψήφιση, χωρίς παράλληλα να δίνει απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί να αλλάξει χρήση σε μια δομή, της οποίας ο χώρος, όταν παραχωρήθηκε από τη ΔΥΠΕ το 2012, δόθηκε με χρυσιδάνιο για συγκεκριμένη χρήση και για την απόφαση για αλλαγή δεν έχει καν ενημερωθεί.